αξίων πολιτισμού, κυρίες και κύριοι. Μια εκπομπή που κατά την άποψή μου θα πρέπει να την κρατάτε αρχείο. Γιατί τέτοιες εκπομπές δεν γίνονται. Ούτε εύκολα στην τηλεόραση και δει στην ελληνική, ούτε είναι εύκολο να τις ξανακάνεις. Χρειάζονται προετοιμασία και πάνω απ' όλα χρειάζονται ψυχικά αποθέματα. Γιατί για να μιλήσεις σήμερα για μια τόσο τεράστια προσωπικότητα, για την οποία έχουν γραφτεί πάνω από 6.000 τόμους βιβλίων, μελετημάτων και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, όσο αυτός ο προσοκρατικός Μέγας Εφέσιος, είναι πάρα πολύ δύσκολο και ακόμα πιο δύσκολο να κάνεις τηλεοπτικό το θέμα. Ευτυχώς έχω την χαρά να έχω μαζί μου σήμερα την διδάκτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Αγγελική Κομποχόλη, που θα μας τα κάνει λίγο πιο εύκολα και πιο λιανά για τον Ηράκλητο. Αλλά ας δούμε ποιος είναι αυτός ο μεγάλος πρώτα. Ο Ηράκλητος ο Εφέσιος ήταν φυσικά Έλλη, προσοκρατικός φιλόσοφος, αφού έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα στην Έφεσο, της Ιωνίας, της κακώς λεγόμενης Μικράς Ασίας. Δεν υφίσταται ο όρος Μικρά Ασία τότε. Ήταν απόγονος του ιδρυτή της πόλεως, του Ανδρόκλου. Λίγα μας είναι γνωστά για τα πρώτα χρόνια και τη μόρφωσή του. Μάλλον ήταν αυτοδίδακτος και εμπνευσμένος από την φύση. Κάτι που θα τον έκανε σήμερα από διαπομπαίο τράγο από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η κύρια πηγή για τη ζωή του Ηρακλήτου είναι ο Διογένης ο Λαέρτιος. Εγεννήθηκε από μια αριστοκρατική οικογένεια στην Έφεσο περίπου το 544 π.Χ. και φτάνει στην ακμή του στην 69η Ολυμπιάδα, περίπου δηλαδή το 500 π.Χ. Πατέρας του ήταν ο Βλήσων ή Βλώσων ή Ηράκων από το γένος των Ανδροκλειδών, εκείνων δηλαδή που ήρθαν από την Αθήνα όταν βασίλευε ο Κόδρος υπό την αρχηγία του Ανδρόκλου και έφτιαξαν την Έφεσο στην Ιωνία. Ήταν από παιδί άξιος θαυμασμού. Φαίνεται ότι γνώριζε πολύ καλά σχεδόν όλα τα συγγράμματα των προγενεστέρων φιλοσόφων, των επικών, των ελεγιακών ποιητών, αλλά και ήξερε όλες τις ιστορικές συγγραφές της εποχής του. Ο Ηράκλητος παρετήθη της βασιλείας για χάρη του αδελφού του. Πάρα πολύ σημαντικό. Η οικογένειά του στην Έφεσο διατηρούσε τίτλους, είχε εξέχουσα θέση στους αγώνες και προνόμια. Συνήθιζε δε να παίζει αστραγάλους με τους νέους στο Αρτεμίσιον ιερών της Εφέσου. Όταν του ζητήθηκε να κάνει νόμους, εκείνος αρνήθηκε λέγοντας «και κρατήστε την πονηρά πολιτεία την πόλη». Δηλαδή, έχει ήδη επικρατήσει η πολιτεία στην πόλη. Άλλα πράγματα χρειάζονται τώρα εδώ. Λίγα επίσης έχουν διασωθεί για τη φιλοσοφία του και για όλα αυτά τα λίγα που ακούσατε μέχρι τώρα ονομάστηκε Σκοτεινός, χωρίς να είναι βέβαια και καθόλου. Μέλημα του φιλοσόφου, λέει, είναι η αφύπνιση των ανθρώπων, η καθοδήγησή τους προς την ομολογία. Δίδαξε τη συνεχή αλλαγή, η οποία διέπει ως νόμος το σύμπαν. Ο κόσμος δημιουργείται από το πυρ, την αντίθεση και τον πόλεμο μεταξύ των αντιθέτων. Τα εναντιόδρομα. Τα ψυχρά θερμαίνονται, τα θερμά ψύχονται, τα υγρά ξηραίνονται, τα ξηρά υγραίνουν. Στον Ηράκλητο αποδίδεται ένα έργο με τίτλο Περιφύσεως, με περιεχόμενο πολιτικό, θεολογικό και κοσμογονικό. Ο Ηράκλητος είχε έναν κόσμο στο κεφάλι του που δεν είναι αποτέλεσμα δημιουργίας ή γένεσης, αλλά προϋπάρχει και προϋπάρχει προαιώνια. Είναι η ζωντανή φωτιά, η οποία εναλλάξ, δυναμώνει και εξασθενεί χωρίς ποτέ να σβήνει εντελώς. Το αΐζον πυρ, το οποίο μεταλλάσσεται σε θάλασσα, σε γη και το αντίστροφο. Το πυρ του Ηρακλήτου είναι μια κοσμολογική σταθερά. Πόλεμος είναι ο κοινός λόγος και ο πατήρ πάντων, και σε αυτόν τα πανταρή. Η φιλοσοφία δεν είναι μια αυθαίρετη και υποκειμενική κατασκευή, αλλά μια έκφραση του λόγου που διέπει τα πάντα. Η δυσκολία κατανόησης του λόγου οφείλεται στην αδυναμία των πολλών να εννοήσουν το λόγο. Τα πάντα διέπονται από τον λόγο. Αργότερα, κατά τη γραφή, θα το δούμε αυτό ως «εν αρχή ειν ο λόγος». Λοιπόν, Αγγελική μου, αυτά τα ολίγα σαν πρόλογος για τον Μέγα Ηράκλητο. Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Σκέπτομαι ότι αυτός ο φιλόσοφος ονομάστηκε Σκοτεινός τη στιγμή που θεώρησε ως αρχή των πάντων το πυρ, το φως δηλαδή, και χιλιάδες χρόνια μας φωτίζει με τις διδαχές του και με την φιλοσοφία του. Ολόκληρη η ανθρωπότητα κινείται στους ρυθμούς του Ηρακλήτου.
Και αν αυτός ο φιλόσοφος υποστήριξε την αντίφαση, τελικά αυτή η αντίφαση αφορά και τον ίδιο. Δηλαδή, ο σκοτεινός φιλόσοφος που όμως φώτισε με τα φιλοσοφικά του αποφθέγματα την ανθρωπότητα και άφησε φιλοσοφικά αποφθέγματα. Δεν άφησε μια ολοκληρωμένη θεωρία, μελέτη, ίσως γιατί δεν σώθηκε. Αλλά καλύτερα έτσι, γιατί τα αποφθέγματα λειτουργούν σαν σπόρος που βοηθεί και εμάς να κινητοποιήσουμε τη σκέψη μας και να εμβαθύνουμε στα πράγματα. Δεν μας δίνει δηλαδή έτοιμη τροφή. Βέβαια, το γεγονός ότι η περιοχή μετά που έζησε αργότερα καταταλαιπωρήθηκε από τους κατακτητές Πέρσες μπορεί να μας κάνει να εικάσουμε και να πιστέψουμε ότι υπήρχαν κείμενα του Ηρακλήτου, αλλά τα πήραν οι Πέρσες, τα καρπόθηκαν, τα μετέφρασαν στα αραβικά, στα δικά τους και τα έκαναν δικά τους. Και έτσι ο κόσμος τα γνώρισε ως αραβικά κείμενα, αραβικά γράμματα, περσικά και το ένα και το άλλο. Και φυσικά άλλη μια φωτιά σε άλλη μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Βεβαίως, αυτό αφορά και το σύνολο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Γιατί μας έχει σωθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και όταν λέμε ότι δεν έχουν σωθεί αποσπάσματα, μάλλον πρέπει να λέμε ότι δεν έχουν σωθεί αποσπάσματα. Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι για το τι έχει γράψει κάθε φιλόσοφος. Κάθε συγγραφέας. Αλλά αυτό που είπατε, το περιφύσεως, είναι χαρακτηριστικό το σκηνικό με τον Ευρυπίδη που πηγαίνει το συγκεκριμένο βιβλίο στο Σωκράτη για να το διαβάσει. Και όταν τελειώνει την ανάγνωση ο Σωκράτης, λέει ότι για να πλεύσει κανείς, για να κολυμπήσει στη θάλασσα των ιδεών του Ηρακλήτου, θα πρέπει να είναι δήλιος κολυμβητής. Γιατί οι κολυμβητές της Δήλου τότε ήταν οι καλύτεροι. Οι πιο φημισμένοι. Και κάνει και την εξής έτσι χιουμοριστική επισήμανση. Από αυτά, λέει, που κατάλαβα, έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα ο Ηρακλήτος, αλλά και από αυτά που δεν κατάλαβα, πάλι κάζω ότι έχει γράψει ωραία πράγματα, ότι έχει πει ωραία πράγματα. Άρα λοιπόν ο Ηράκλειτος είχε πολύ μεγάλη αποδοχή αργότερα και βασικά ήταν και θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας, έτσι, της ιωνικής φιλοσοφίας, η οποία προάκμασε πριν της αθηναϊκής, να το πούμε αυτό, 2-3 αιώνες πριν, έτσι γνωρίσουμε τις μεγάλες αθηναϊκές σχολές φιλοσοφίας. Επειδή το αναφέρατε, με την ιωνική φιλοσοφία ξεκινάει επισήμως η επιστήμη της φιλοσοφίας στον ελληνικό αλλά και γενικά στον δυτικό πολιτισμό και στον παγκόσμιο πολιτισμό, θα μπορούσα να πω. Οι Ιώνες φιλόσοφοι έθεσαν ως πρώτο ερώτημα ποια είναι η αρχή της ζωής. Οι τρεις μιλήσει φιλόσοφοι, για να κάνουμε έτσι και μία αναδρομή, γιατί στην ουσία ο Ηράκλειτος συμπλήρωσε τη φιλοσοφία τους, είπαν ότι ο Θαλής είπε ότι η αρχή του κόσμου είναι το νερό, ο Αναξίμανδρος το άπειρο, μια ουσία που επάπειρον γεννά κόσμους, και ο Αναξιμένης μίλησε για τον αέρα. Σε αυτά τα τρία στοιχεία ήθελε να προσθέσει ο Ηράκλειτος το πυρ. Εδώ να κάνω μια επισήμανση και να πω το εξής. Το να προσπαθείς να καταλάβεις εκείνη την εποχή το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, δεν είναι ένα επιστημονικό ερώτημα, είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα, οντολογικό. Ο άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει τη θέση του μέσα στη φύση, στο σύμπαν, και το πρώτο βήμα που κάνει είναι να ερμηνεύσει το σύμπαν, τον κόσμο, τη φύση, μέρος του οποίου είναι και ο ίδιος. Άλλωστε, η μεγάλη ανατροπή, το μεγάλο εφεύρημα της ελληνικής φιλοσοφίας στον πλανήτη Γη, ίσως το μεγαλύτερο που δώσαν οι Έλληνες, είναι ενώ έχουν κέντρο τον άνθρωπο, η σκέψη τους είναι σημαντική. Η σκέψη είναι σημαντική και εξετάζουν πάντα τον άνθρωπο ως αναλογικό κομμάτι της φύσης μέσα στην οποία ζει. Εδώ τώρα θα πάμε στον Ηράκλειτο, γιατί είπες αναγκαστικά, είπες τη λέξη αναλογία και η αναλογία έχει μέσα της τη λέξη λόγος. Τι είναι αυτός ο λόγος, ο περίφημος, για τον οποίο μιλάει ο Μέγας Ηράκλειτος? Ο λόγος, καταρχάς, και το λέμε λέγω, είναι μια λέξη με πολλές ερμηνείες, με πολλές σημασίες. Μια από τις σημασίες του είναι αυτή του φωτίζω. Λέγω, φωτίζω. Λέγω, τοποθετώ τα πράγματα σε μια τάξη. Ο λόγος είναι η αρμονία και μετά μιλώ για την τάξη αυτή. Άρα και ο λόγος μου, η ομιλία μου πρέπει να έχει τάξη. Και φως. Και φως. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι ο κόσμος, από το ρήμα κάζω, φωτίζω, κέκασμε, είναι το φωτεινό κομμάτι του σύμπαντος. Εξού και κόσμημα. Εξού και κόσμημα. Και ό,τι έρχεται στο φως έχει τάξη, ρυθμό και αναλογία. Γιατί αλλιώ δεν μπορεί να επιβιώσει. Αλλιώς θα ρουφηχθεί από το χάος. Επομένως, ο Ηράκλειτος, όταν μιλάει για λόγο, στην ουσία εισάγει την έννοια της αρμονίας και του μέτρου που πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο όπως ακριβώς υπάρχει και στη φύση. Και για να μπει σε αυτή τη διαδικασία του μέτρου, της αρμονίας και του λόγου, πρέπει να αυτοπιθαρχήσεις και βεβαίως πρέπει να καλλιεργήσεις αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν αρετή. Λέμε πολλές φορές, μιλάμε για την αρετή. Η αρετή είναι μια λέξη με πολλές σημασίες επίσης, αλλά εγώ θα τη συνδέσω με το ρήμα αραρίσκω, που σημαίνει θέτω τα πράγματα σε μια τάξη. Εξού και ο αριθμός.
Έξω και αριθμός, άρα λοιπόν η αρετή είναι η διαδικασία εκείνη μέσα από την οποία προσπαθώ να θέσω σε τάξη, σε αρμονία, σε έναν ωραίο ρυθμό τον κόσμο μου για να μπορώ να συνυπάρχω αρμονικά με τον εαυτό μου και με τους γύρω μου. Αυτό το μεγάλο ζητούμενο της αρμονίας και της συνύπαρξης, έτσι είναι τρομερό. Έχουν θέσει τρομερά θέματα αυτοί οι άνθρωποι ως βάση για συζήτηση, για τα οποία θα μπορούμε να μιλάμε πολύ καιρό, να κάνουμε πολλές εκπομπές, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι βασικό. Ομιλία και λόγος, οποιοδήποτε λόγος, αν δεν είναι φωτεινός, δεν είναι λόγος. Δηλαδή βγάζει ο τάδε έναν λόγο σήμερα. Και άμα μιλάει για σκοτεινά πράγματα, μιλάει για καταστροφές, μιλάει για πολέμους, μιλάει για θανάτους, δεν μπορεί να το λες λόγο, δεν σε έβγαλε λόγο, γιατί ο λόγος πρέπει να έχει μια φωτεινότητα. Πρέπει να σου οδηγεί προς το φως. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σωστό και επειδή έχει ελληνική λέξη, έχει πολύ σημεία. Εικάζω, σαν φιλόλογος, ότι σε μία λέξη συνυπάρχουν και όλες οι άλλες σημασίες της λέξεως. Άρα λοιπόν, όταν λέγω, όταν ομιλώ, πρέπει να φωτίσω τον άλλον, να ζεσταίνω την ψυχή του και να τον βοηθώ να εξελιχθεί σαν άνθρωπος. Ο λόγος είναι και έρος. Γιατί ο έρος είναι οι ηλεκτρικές δυνάμεις του σύμπαντος. Πώς είναι, λέγω, έλεγω, λέξω καιρό. Λέξω καιρό μέλλοντας. Και λέω ότι είναι έρος με ποια έννοια. Ο Πρόκλος λέει ότι ο έρος είναι εκείνη η δύναμη φυσική του κόσμου. Δεν είμαι φυσικός βέβαια, τα αποδίδω φιλολογικά. Είναι οι ηλεκτρικές δυνάμεις που βοηθούν τα σώματα να κινούνται, χωρίς το ένα όμως να εμποδίζει την κίνηση του άλλου. Άρα λοιπόν τα σώματα κινούνται με μια αναλογία, με έναν λόγο. Και ο λόγος είναι και η προϋπόθεση της ελευθερίας. Δηλαδή, καταργώ την ελευθερία όταν καταργώ τη συμμετρία, την αρμονία. Έλευσης έρωτος. Έτσι. Έλευσης έρωτος. Λοιπόν, με την έλευση του έρωτος θα σταματήσουμε στο πρώτο μας κομμάτι της αυτής εδώ της εκπομπής. Ένα μικρό διαλυματάκι και ερχόμαστε με τον Ηράκλειτο το σκοτεινό για τα πιο σκοτεινά του σε λίγο. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Αρχείων Πολιτισμού, η κουβέντα μας για τον σκοτεινό. Αυτόν που σκοτεινό τον είπαν σκοτεινά μυαλά. Αν είσαι Έλλην και δουλειά σου είναι να πηγαίνεις προς το φως και να βλέπεις τα φωτεινά μονοπάτια και αυτά αφού τα δεις να τα διδάξεις και στην ανθρωπότητα για να μπορέσεις μαζί με την ανθρωπότητα να πορευτείς προς το φως, προς τον Απόλλωνα, τότε ο Ηράκλειτος δεν είναι καθόλου σκοτεινός. Ο Ηράκλειτος γίνεται πολύ φωτεινός και δεν είναι ακαταλαβίστικος και μην τον φοβάστε. Μπορείτε να τον διαβάσετε σιγά σιγά. Και αν το διαβάσετε στα αρχαία ελληνικά και πείτε πολλές φορές τα αποφθέγματά του, σε λίγο θα δείτε ότι τα κατανοείτε και ότι κάπου αλλού τα έχετε ακούσει. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ένα απόφθεγμα αγγελική μου που αργότερα το ξέρουμε σαν το γνώθεις αυτόν. Ναι. Έτσι. Είναι το περίφημο «Εδιζησάμιν εμεοφτών». Το οποίο το υπάρχουν πολλές ιστορίες γι' αυτό, όταν γραμμένο στην προμετωπίδα των Δελφών, ότι το είπε ο Σοκράτης, δεν το είπε ο Σοκράτης, κάποιος το είπε, κάποιος δεν το είπε. Όμως δεν υπάρχει παρθενογένεσης, τίποτα δεν γεννιέται από το 0-0. Κάποιος άλλος προηγούμενα έχει πει «Πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά τον εαυτό σου». Αν δεν το γνωρίζεις, ό,τι κάνεις θα είναι ένα οικοδόμημα χωρίς θεμέλια. Έχω διαπιστώσει ότι ο Ηράκλειτος είπε πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρέασαν μεταγενέστερους φιλοσόφους και όχι μόνο
της κλασικής περίοδου, αλλά και μετά στους ελληνιστικούς χρόνους έχουμε τον Ποσειδόνιο, έναν πολύ μεγάλο φιλόσοφο που τον έχουμε χάσει και στην ουσία ερμήνευσε όλη τη φιλοσοφία του Ηρακλήτου και όσον αφορά και τη δημιουργία του σύμπαντος. Το διζυσάμινε με αυτόν σημαίνει αναζήτησα τον εαυτόν μου, γιατί δεν μπορείς να ασχοληθείς με τα σπουδαία, με τα ωραία της φιλοσοφίας, γιατί πραγματικά η φιλοσοφία σε οδηγεί σε πολύ ωραίους δρόμους, αν πρώτα δεν έχεις ελέγξει το ποιος εσύ είσαι. Στην ουσία, ο Ηράκλειτος είχε διαγνώσει ότι υπάρχει πάντοτε στον άνθρωπο καιροφυλακτή μια κρυφή αλαζονία. Και όσο περισσότερο εξελίσσεσαι πνευματικά, αυτή η αλαζονία γίνεται πιο λεπτοφυής και δυσκολότερο να την ανακαλύψεις. Γι' αυτό έλεγε ότι η ίησης είναι αυτή η οποία μπορεί να αποβλακώσει και το πιο δυνατό μυαλό. Για να καταλάβετε αυτό που είπε χρόνια μετά ο Άγιος Αυγουστίνος, όταν τον ρωτήσανε, υπάρχει κάτι χειρότερο από την αμαρτία? Και είπε η αλαζονία της αρετής, ότι η αλαζονία της αρετής είναι χειρότερη από την αμαρτία. Αυτή είναι ακριβώς την αλαζονία της αρετής. Είχε διαγνώσει ο Ηράκλειτος ότι καιροφυλακτεί σε κάθε ανθρώπινο στοχασμό, όσο εξελίσσεται ο στοχασμός του ανθρώπου, και από αυτήν πρέπει να προφυλασσόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να ψάξουμε τον εαυτό μας. Και έχουμε φτάσει στο σημερινό χώμο, το που η αλαζονία αυτή δεν είναι καθόλου κρυφή, είναι φανερή, φανερότατη, είναι μπροστά, εγώ τα ξέρω όλα, εγώ είμαι ο αρχηγός, εγώ είμαι ο μεγάλος και δοξάστε με. Καμιά φορά είναι καλύτερο να είναι φανερή, γιατί έτσι μπορείς να την αντιμετωπίσεις παρά να είναι κρυφή και αδιάγνωστη. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές και σε πολλά πράγματα που είπε ο Σωκράτης, βλέπεις την επίδραση του Ηρακλήτου. Όταν είπε δηλαδή το διζυσάμινε με αυτόν, μετά ο Σωκράτης το πήρε αυτό και τι έκανε? Έψαξε να βρει τη μέθοδο εκείνη που βοηθεί τον άνθρωπο αποτελεσματικά να φτάσει στη γνώση του εαυτού του. Δηλαδή, ο Ηράκλειτος έριξε το σπόρο, ο μαθητής ο Σωκράτης πήρε τον σπόρο και τον καλλιέργησε και τον έκανε μέθοδο. Λέω καμιά φορά, επειδή λένε ότι μόνο μια φορά έχει συμβεί στον παγκόσμιο νου μαθητής να είναι πάντα καλύτερος από τον δάσκαλο. Και έχει συμβεί στην αλληλουχία Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης. Εδώ θα πρέπει να προσθεθεί ότι προϋπάρχει μια αλληλουχία τέτοια, είναι Ηράκλειτος, Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης. Δηλαδή συνεχώς μια τετράδα, χρόνος, που οι μαθητές γίνονταν καλύτεροι από τους δασκάλους και αυτό οδήγησε στην ανάταση του ελληνικού πνεύματος. Μα γι' αυτό αυτή η εποχή έβγαλε μεγάλους διδασκάλους και οι οποίοι διδάξαν όχι μόνο εκείνη την περίοδο, αλλά διδάσκουν αιώνες τώρα την ανθρωπότητα. Γιατί η λέξη διδάσκαλος έχει μέσα τη δά, τη γη. Παρατηρώ τη γη και τη μιμούμε. Προσπαθώ δηλαδή να αποκρυπτογραφήσω τα κρυφά της σύμβολα. Για να παίξω κι εγώ με τη λέξη, έχει και τη δάδα μέσα. Βέβαια, έχει το φως. Και το δαίμονα. Βεβαίως. Και το ρήμα δάω σημαίνει φωτίζω. Και όταν έχεις γνωρίσει τα πράγματα, είσαι δαίμον, είσαι δαίμον, είσαι φωτισμένος. Μια που πήγαμε στους δαίμονες, που κακοποιείται σήμερα η λέξη και έχει φτάσει να είναι κακή. Αλλά εμείς πάμε στην αρχαία ελληνική της ρίζα. Ποια ήταν η άποψη του Ηρακλήτου για τον Θεό? Καταρχάς ο Ηράκλειτος προσπάθησε να ανακαλύψει το Θεό μέσα από την συμπαντική του διάσταση, παρακολουθώντας το σύμπαν. Νομίζω, έχω πει ξανά ότι, το πιστεύω ακράδαντα αυτό, ότι οι σπουδαιότεροι θεολόγοι είναι οι αστρονόμοι. Και όταν λέω θεολόγοι, χρησιμοποιώ την αρχαία σημασία του Θεό, κινούμε, και οι πρώτοι θεοί ήταν τα ουράνια σώματα. Δηλαδή τον Θεό τον ανακαλύπτεις, τον παρατηρείς πολύ καλά μέσα από την κίνηση των ουρανίων σωμάτων, γιατί τον βλέπεις στο μεγαλείο του και νιώθεις ένα πολύ μεγάλο δέος. Γι' αυτό και ο Ορφέας που προϋπήρξε έλεγε ότι η πρώτη επιστήμη του ανθρώπου, η πιο σημαντική, είναι η αστρονομία και ονόμασε τον εαυτόν του θεολόγο. Με αυτή την επιστήμη ασχολήθηκε ο Ηράκλειτος. Βλέποντας αυτό το δέος του σύμπαντος κόσμου, ανακάλυψε μέσα σε αυτόν τον Θεό. Και τον Θεό τον είδε μέσα από τις εναλλαγές του. Είπε: ο Θεός είναι η μέρα και η νύχτα, χειμώνας και καλοκαίρι, πόλεμος και ειρήνη, κόρος και λοιμός. Μέσα από τις εναλλαγές του, μέσα από τις αντιθέσεις, ανακάλυψε την έννοια αυτή του Θεού. Που δεν είναι ένα πράγμα μόνο διάστατο, αλλά εξελισσόμενο. Τα εναντιόδρομα δηλαδή. Τα εναντιόδρομα. Είναι αυτό το οποίο λέω εγώ, ο νόμος του εκκρεμούς. Από τη μία άκρη θα πας στην άλλη για να ισορροπήσεις τελικά και να. Κάποια στιγμή πρέπει να ισορροπήσεις και να βρεις τη μέση οδό, την πιο σωστή οδό. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τις αρχές, να άρχει, να κυβερνήσει. Δεν ήθελε. Η διαφορά φιλόσοφου και σοφού άλλωστε είναι γνωστή, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έτσι, ο φιλόσοφος φιλοσοφεί, δεν παίρνει αξιώματα να τα κάνει. Σοφός είναι εκείνος ο οποίος, αφού έχει φιλοσοφήσει, προσπαθεί να μετουσιώσει τη φιλοσοφία στην καθημερινότητα, στην πράξη, να τη δει πώς γίνεται.
Και βλέπουμε, ας πούμε, θυμάμαι ότι πήγανε σε μια πόλη, ας πούμε, ξέρω εγώ, να τους πει την άποψή του, διότι η πόλη αυτή ήταν διεφθαρμένη ολόκληρη. Και αφού μελέτησε την πόλη και τη διαφθορά που είχε και είδε ότι ήταν σε πολύ μεγάλο βάθος, ναι, καλές ώρες, ναι, σε όλο τον πλανήτη, γύρισε και είπε την περίφημη φράση «Η βιδόν απάξαστε». Δηλαδή όσοι είναι από έφηβοι και πάνω, σφάξτε τους. Δεν υπάρχει σωτηρία εδώ πέρα. Κάτι τέτοιο που αν το έλεγε σήμερα θα ακουγότανε, αν έβγαινε κάποιος επιστήμονας και το έλεγε σήμερα στα κανάλια, θα ακουγότανε ακραίο, ρατσιστικό, δεν ξέρω τι θα ακουγότανε. Όμως μέσα από τη φιλοσοφία που το λέει, σου δίνει να καταλάβεις ότι μόνο εάν ασχοληθείς με τα παιδιά, με τα οποία αυτός έπαιζε αστραγάλους, μπορείς να σώσεις μια πολιτεία. Και νομίζω ότι κάποια χρόνια μετά ο Πλάτωνας δεν είπε τυχαίο ότι οι φιλόσοφοι πρέπει να είναι βασιλείς και οι βασιλείς φιλόσοφοι, θέτοντας το ζήτημα της βαθιάς ενδοσκόπησης στην πολιτική πια εξουσία και την ηγεσία. Γιατί η φιλοσοφία έχει το εξής καλό. Όταν ασχοληθείς μαζί της, δεν θέλεις να κάνεις το κακό. Δηλαδή δεν επιτρέπεις τον εαυτό σου να πέσει ηθικά. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να οθήσει τον άνθρωπο στο να είναι αποτελεσματικά καλός όσο η ίδια η φιλοσοφία. Όλα τα άλλα είτε είναι οι νόμοι, είτε όπως έλεγε ο Κριτίας στο Σύσυφο, ο φόβος του Θεού, όλα τα άλλα είναι ημίμετρα. Επομένως, ο Ηράκλειτος, νομίζω με έναν τρόπο πολύ έντονο, λίγο θυμωμένο, ίσως σε σχέση και με αυτά που έβλεπε εκείνη την εποχή, προσπαθούσε να πείσει τους ανθρώπους της εποχής, τους συμπολίτες του, να κάνουν μια βαθιά ενδοσκόπηση από την οποία δεν μπορείς ποτέ να ξεφύγεις. Δεν μπορείς ποτέ να ξεφύγεις από τον εαυτό σου. Ο εαυτός σου πάντοτε ξέρει την αλήθεια. Αυτό το είπε και μετά ο Σωκράτης. Όταν είπε ο Ηράκλειτος ότι ήθος ανθρώπο δαίμον, το ήθος, το σύνολο των πεπιθήσεών σου και των πράξεών σου, είναι ο δαίμον, ο δαίμον. Είναι ο δαίμονά σου. Η φωνή της συνειδήσεως δηλαδή, ήξερε πάρα πολύ καλά τι έλεγε. Υπάρχει ένα κομμάτι μέσα μας, όσο διεφθαρμένος και να είναι ένας άνθρωπος, απευαισθητοποιημένος θα έλεγα, υπάρχει ένα κομμάτι μέσα αλήθειας που το κουβαλούμε και πάντοτε αυτή η φωνή αλήθειας είναι η φωνή της συνειδήσεως, ο δαίμον, ο δαίμον, αυτός ο οποίος ξέρει. Αυτός είναι και ο Θεός κατά μία έννοια. Να πούμε λοιπόν εδώ στον κόσμο, να δικαιολογήσω αυτό που είπα προηγουμένως για την κακομεταχείριση, κακοποίηση της λέξης δαίμον, δεν είχε κακή έννοια. Κακή απόδοση στα αρχαία ελληνικά, δαίμον ήταν ο φωτεινός. Από το ρήμα, από το δά, από το δάο, έτσι, που εξού και δάδα. Και ο γνώστης, από το ρήμα δάο που σημαίνει γνωρίζω. Αργότερα βέβαια ο δαίμονας έμπαινε κάτι κακό στα... Να προσθέσω εδώ ότι το ρήμα δάο, γνωρίζω και διδάσκω, έχει σχέση με τη γη, γιατί η γη είναι ο μεγάλος δάσκαλος. Και βεβαίως έχει σχέση και με την πρόθεση του δασκάλου να φωτίσει τον μαθητή. Η γη είναι μεγάλος δάσκαλος, η φύση, και δεν είναι τυχαίο που κάποια στιγμή ο Ηράκλειτος έφυγε και πήγε στη φύση. Δεν ήταν ιδιόρυθμος. Δεν νομίζω και ότι ήταν. Βασικά το δάο είναι γιατί η μόνη γνώση που μπορείς να έχεις και η μόνη που σου χρειάζεται τελικά είναι τι θα κάνεις με τη γη σου. Είναι πώς από τη γη σου θα ζήσεις χωρίς να τη βιάσεις και θα προσπαθήσεις αυτή η γη να σου αποφέρει αγαθά. Αν έχεις ιδίαν νομή, τότε μπορείς να είσαι αυτονομός. Αν δεν έχεις γη, θα είσαι αιώνια σκλάβος. Τι θα μας πάει αυτός ο Ηράκλειτος. Σε λίγο περιμένετε, πάμε στο τρίτο μέρος εκπομπής, Ηράκλειτος και φύση. Για να δούμε πόσο σκοτεινός ήταν αυτός. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση.
Αρχαίων πολιτισμού μέρος τρίτων, ο Ηράκλητος στις οθόνες σας, κυρίες και κύριοι. Αυτό που δεν τολμούν να τον κάνουν εκπομπή, γιατί μάλλον δεν ξέρουν ότι δεν είναι καθόλου σκοτεινός και γιατί για να τον εξηγήσεις πρέπει να ψάξεις μέσα σου, πρέπει να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Ηράκλητος και φύση, πρέπει να ζεις σε αρμονία με τη φύση λοιπόν, για να μπορείς να πεις όσα πρέπει να πεις για τον Ηράκλητο. Ηράκλητος, φύση, αρμονία. Τι ωραίο τριπτικό. Μεγάλο τριπτικό, μεγάλο τριπτικό. Πολύ σημαντικό τριπτικό. Σκέφτομαι ότι το πρώτο μάθημα που μας δίνει η φύση, η δα, από το ρήμα δάω και δέω, που σημαίνει και μοιράζω, είναι ότι όπως αυτή μας μοιράζει απλόχερα τα αγαθά της, έτσι εμείς να μοιράζομαστε με τους συνανθρώπους μας τα αγαθά της ζωής. Είτε είναι αυτά υλικά, είτε είναι πνευματικά. Νομίζω ότι το μεγάλο μάθημα που δίνει η φύση είναι το μάθημα της δικαιοσύνης. Η λέξη δίκαιος, έχω πει και σε άλλες εκπομπές που έχουμε κάνει, όταν είχαμε μιλήσει για τον Σοκράτη παλαιότερα, έρχεται από το ρήμα, από τη μετοχή διείων, που σημαίνει ο ήλιος είναι διερχόμενος, διέρχεται από όλα τα μέρη της γης, και καίων, λάμπει και φωτίζει το ίδιο. Αυτή η παραδοχή υπάρχει και στον Ηράκλητο, όταν λέει τα πάντα Ιακίζει κεραυνός, τα πάντα καθοδηγεί ο κεραυνός. Αυτό το Ιακίζει, ο Ιαξ. Ο Ιαξ, το τιμόνι. Το τιμόνι, το διάκι που λένε οι ναυτικοί. Είναι, ο κεραυνός είναι η προσωποποίηση του φωτός, του ηλίου, είναι το σύμβολο εξουσίας και δύναμης του Διός, είναι το σύμβολο της δικαιοσύνης. Τα πάντα δηλαδή ευθετίζει η δικαιοσύνη. Και θα σας πω και κάτι, τόσα χρόνια που ασχολούμαι με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, μπορεί κάποιος να μου κλονίσει οποιαδήποτε πεποίθηση, γιατί πάντοτε σε μια συζήτηση πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Δεν είμαστε ποτέ απόλυτοι. Κάποιος δηλαδή μπορεί να μου ανατρέψει, πιστεύω, και δεδομένα, ενδεχομένως. Νομίζω ότι η μόνη πίστη που δεν θα μου ανατραπεί ποτέ είναι η πίστη στην έννοια της δικαιοσύνης. Όταν γίνεται μια αδικία, υπάρχει αποκατάστασή της από το σύμπαν. Μπορεί να αργεί, αλλά δεν μένει κάτι ατιμόρυτο. Και όταν λέμε ατιμόρυτο, η λέξη τιμωρία είναι σύνθετη από την ώρα με ψηλή που είναι η φροντίδα. Όχι, ώρα με ψηλή που είναι η φροντίδα και η τιμή. Δηλαδή, η φροντίδα να αποκαταστήσω την τιμή των πραγμάτων, έτσι. Δηλαδή, πιστεύω πάρα πολύ στην έννοια της δικαιοσύνης και νομίζω το τόνισε αυτό και η διδασία να έχει. Ήταν ο χρόνος που θα φέρει την τιμή. Βεβαίως, βεβαίως. Και διδασία να είχε. Και ο χρόνος αποκατάστασης μιας αδικίας, μιας αδαξίας. Τώρα εδώ τι πιάσαμε ψηλά γράμματα, λέξεις που είτε αλλάζει η έννοια τους αν δασύνονται, και η ίδια λέξη αν παίρνει ψηλή αλλάζει εντελώς η έννοια της. Η κτή, κάθριξη και τα λοιπά. Αλλά αυτά είναι μια άλλη εκπομπή. Άλλη εκπομπή θέματα, γιατί σήμερα με το μονοτονικό έχουμε γίνει όλοι δυσλεκτικοί, δυσμαθικοί και θα συνεχίσουν και άλλα πολλά προβλήματα με την κατάντια της γλώσσας μας, της γλώσσης μας. Λάθος. Πάμε λοιπόν στον Ηράκλητο, Ηράκλητος και πυρ. Ο Ηράκλητος λέει το πυρ είναι φρόνημον. Και φυσικά όταν λέει φρόνημον δεν εννοεί ότι το πυρ είναι ήσυχο, καλό παιδί, αλλά ότι έχει μια φορά νοήσεως. Η νόηση από το ρήμα νέο είναι η ενέργεια που κινείται. Άρα λοιπόν το πυρ έχει μια λογική στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που δημιουργεί τα πράγματα. Και βεβαίως μεταβάλλον αναπαύεται. Τα πράγματα έρχονται στο φως, ακμάζουν και κάποια στιγμή φθήνουν για να μεταστοιχειωθούν ενδεχομένως σε μια άλλη ύπαρξη, σε μια άλλη διάσταση. Το πυρ όμως πάντοτε υπάρχει. Αυτό το οποίο λέει ήταν, είναι, εστί και έστε πυρ το αΐζον. Κάθε φορά που ακούω στις τηλεοράσεις, ακούω προβλέψεις ότι η γη κάποια στιγμή θα καταστραφεί, ο κόσμος θα καταστραφεί, ξέρετε, πράγματα που μας ρίχνουν ψυχολογικά, σκέφτομαι αυτή τη φράση του Ηρακλήτου, ήταν, είναι και θα είναι πυρ το αΐζον, και εκεί και εμείς να είμαστε φωτεινοί και να ανακαλύψουμε αυτό το πυρ μέσα μας, και πάντοτε σκέφτομαι ότι θα υπάρχουμε. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουμε. Τελικά, Αγγελική, υπάρχουμε, συγγνώμη, όχι μόνο ως προς το τι σκεπτόμαστε, αλλά και τι αποτύπωμα θαλπορής και αγάπης αφήνουμε στους άλλους με τις πράξεις μας. Τι ίχνος αφήνεις σε αυτόν τον πλανήτη όταν φύγεις, τι ίχνος πυρός. Καθώς περνάς. Τελικά, Αγγελική μου, είναι κάτι που δεν είπε αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω ότι έχει αγκαλιάσει ένα ευρύ πεδίο φιλοσοφικής σκέψης ο Ηράκλητος, και πάντοτε, ξέρετε, πολλές φορές διδάσκω πράγματα και λέω «Α, αυτό το είπε ο Ηράκλητος». Μία φράση του μπορείς να την ερμηνεύσεις με πολλούς τρόπους, γιατί τέτοιο βάθος έχει η σκέψη του. Έχει βάθος και πλάτος και διακλάδωση. Ακουμπά πάρα πολλά πράγματα. Αναλογία δηλαδή. Η σκέψη του έχει αναλογία. Και να ξαναπώ ότι από το έργο του σώζονται μόνο φραγμέντα.
μόνο αποσπάσματα και στην ουσία φρασούλες. 130 μόνο. Μόνο 130 έτσι. Αποσπάσματα, 134, 135. Δηλαδή δεν σώζονται καν παράγραφος. Καν παράγραφος δεν σώζονται. Σώζονται προτάσεις και πολλές από αυτές μέσα σε κείμενα αλλού και σε παπύρους που τον αναφέρουν. Φανταστείτε ότι κείμενα και πάπυροι πολλά χρόνια μετά το θάνατό του υπήρχαν με αποσπάσματα και το όνομά του και βρίσκονται στην Οξύρυγχο, την γνωστή πάπυρο της Οξυρύγχου, στην Αίγυπτο και οπουδήποτε αλλού. Είναι υπαινικτικός ο λόγος του και γι' αυτό και ποιητικός. Δηλαδή, πολλές φορές η ποιήση δεν μας τα δίνει όλα έτοιμα, μας αφήνει να προβληματιστούμε κι εμείς. Γιατί ποιος από αυτούς εδώ πέρα στα δώσει όλα στα καλυπούρα και στα δώσει να τα μια να τα φας. Ο Ομηρός. Και αυτό δείχνει και την ελευθερία του ελληνικού πνεύματος που δεν είναι ποτέ δογματικό και δεν υπερθεματίζει για το τι πρέπει να σκεφτείς και το τι όχι. Και επειδή, να πω κάτι εδώ, επειδή είπε για τον Απόλλωνα ότι άναξ σημαίνει... Εγώ το είπα. Εσύ το είπες, ωραία. Λοιπόν, ο Θεός Απόλλωνας αφήνει τα σημάδια, αλλά δεν σου εξηγεί τα πράγματα. Και επειδή υπάρχει και ένα θέμα με το μαντίο των Δελφών, επειδή οι χρησμοί ήταν δύσιμοι, και γι' αυτό και ο Απόλλωνας λεγόταν Ολοξίας. Ολοξίας, ναι. Και λένε πολλοί ότι αυτό στηριζόταν και σε μια πολιτική του μαντίου των Δελφών για να είναι πάντοτε, να δίνει πάντοτε αρθές απαντήσεις και να έχει φήμη και κύρος. Εγώ νομίζω όμως ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται και μια αλήθεια ότι ο Θεός θα σου δώσει το έναυσμα, αλλά την απόφαση θα την πάρεις εσύ. Ο Θεός δεν θα σου πει τι θα κάνεις, θα σου δώσει το έναυσμα να σκεφτείς για να αποφασίσεις εσύ ο ίδιος τι θα κάνεις. Αυτό με τις μοιρασιές σε όλους και σε όλα, όταν έχεις να δίνεις στους πάντες και αυτά που λες για τα θεοκρατικά και τα θεολογικά που είπε τότε πριν την εμφάνιση του γνωστού μοναδικού Θεού που αργότερα οι πολλές θρησκείες τον εφήβρανε και τον έφεραν και πολλά πολιτικά συστήματα που πολλά χρόνια αργότερα και αυτά εφευρεθήκανε και καταταλαιπώρησαν τον πλανήτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στον Ηράκλειτο, γιατί για να τον διδάξεις, να το ασχοληθείς με αυτό, να πεις για αυτόν πράγματα, θα πρέπει να πεις τελικά ότι ανακάλυψες έναν που μίλησε για τον χριστιανισμό προ του Χριστού και έναν που εφήβρε τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό πολύ πριν έρθει ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός. Τα ίδια πράγματα λέει μέσα εδώ πέρα. Δηλαδή όλα αυτά ενυπάρχουν στο έργο του. Η φράση που αγαπάω πάρα πολύ του Ηρακλήτου είναι αυτή που λέει ότι ο ήλιος εφημέρει νέος εστί. Ο ήλιος κάθε μέρα είναι νέος. Και σκέπτομαι τώρα καμιά φορά και λέω ότι αυτό η περίφημη φράση και αύριο είναι καινούργια μέρα από τόσα παίρνει ο άνεμος. Ναι. Λέω, έχει προηγηθεί η φράση του Ηρακλήτου ότι ο ήλιος κάθε μέρα είναι νέος και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα που μπορεί να σου δώσει ένας σκοτεινός φιλόσοφος. Ειδικά επειδή ήταν σκοτεινός. Καμιά φορά σκέπτομαι ότι ίσως ήταν σκοτεινός γιατί έψαχνε στα μύχια της ψυχής του και καμιά φορά όταν ψάχνουμε πολύ τον εαυτό μας, αυτά που ανακαλύπτουμε δεν ξέρω αν μας αρέσουν και αν δεν μας φοβίζουν αυτά που ανακαλύπτουμε για τον εαυτό μας. Αν δεν είσαι σε αρμονία με τον εαυτό σου, με το σύνολο κλπ, ο Ηράκλητος θα σε στεναχωρέσει. Ο Ηράκλητος θα σου φανεί στενό παπούτσι. Και νομίζω ότι μόνο όταν είμαστε εμείς εναρμονισμένοι με τον εαυτό μας, αντέχουμε να ανακαλύψουμε τα σκοτεινά μας κομμάτια. Το βάθος μας, το μεγάλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή αύριο είναι μια καινούργια μέρα από την γνωστή μας ταινία που όλοι αγαπήσαμε, σκεφτείτε ότι μπορείτε να ξεκινήσετε, μπορείτε να αρχίσετε με τον Ηράκλητο χωρίς φόβο και πάθος, πετώντας από πάνω σας όλα τα δόγματα. Ο Έλλην δεν δογματίζει. Ο Ελληνισμός δεν διέπεται ποτέ από δόγμα. Τα δόγματα είναι μια εφεύρεση κατοπινή ελέγχου της κοινωνίας και των μαζών. Αγγελική, έχεις τίποτα να πεις κλείνοντας? Επειδή ο Ηράκλητος είπε τα πάντα ρί και ουδέν μένει και στην ουσία αυτή η φράση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό αποτύπωμα όλης της κοσμοθεωρίας του, νομίζω ότι ο Ηράκλητος είναι χρήσιμος στην εποχή μας γιατί περνάμε και έτσι δύσκολες εποχές και θέλω να πω και στους Έλληνες που μας παρακολουθούν επειδή είμαστε εν μέσω πανδημίας κτλ. Ότι και τα καλά περνούν αλλά και τα άσχημα και πάντοτε υπάρχει αυτή η αλλαγή του αγαθού και του εύκολου και του δύσκολου. Και πολλές φορές επειδή πολλοί συμπολίτες μας τους βλέπω να είναι απογοητευμένοι, στενοχωρημένοι με τις καταστάσεις τις τρέχουσες, να σκέπτονται ότι πάντοτε θα έρθει η καλύτερη μέρα, θα αλλάξει η κατάσταση, τίποτα δεν μένει σταθερά το ίδιο αιώνια.
Άλλη μια εκπομπή, κυρίες και κύριοι αρχαίων πολιτισμού, που όπως μου γράφετε στα άπειρα μηνύματά σας, έχει δεύτερη και τρίτη και τέταρτη ανάγνωση. Μέχρι τότε να σκέφτεστε ότι αύριο είναι μια καινούργια μέρα, τα πάντα ρη, ουδέν μένει, και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε και να βλέπουμε το φως από τον ήλιο και όχι την μαύρη σκοτεινιά.